Καταρχάς, να πούμε ότι το αυτοκίνητο είναι αυτό που είχε οδηγήσει ο Ντάνος τότε μαζί με τη Σάρα και την Ευρυδίκη. Που πήγαν στα Δελφίνια. Που σας είχα πει ότι μάλλον αυτό θα είναι κάτι, είχα αντιληφθεί. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτό το παιχνίδι, υπάρχει κάποιο βίντεο που συμμετέχουν. Από ό,τι κατάλαβα, από αυτό που ακούσαμε τώρα, προφανώς έχουν πάρει τηλέφωνο τις μητέρες των παιχτών και τους έχουν κάνει κάποιες προσωπικές ερωτήσεις, προκειμένου να δουν πόσο καλά ξέρουν τα παιδιά τους, ποια είναι η σχέση, ρε παιδί μου, με τις μητέρες με τους γιους τους. Γι' αυτό είπε ο Ντάνος, αλλού τη μάνα πήρε τηλέφωνο, κατάλαβες. Οπότε θα είναι και συγκινητικό σήμερα αυτό που θα δούμε, θα έχει και πλάκα. Όμως, σύμφωνα με τις διαρροές που έρχονται από τον Άγιο Δομήνικο, μπορεί ο Ντάνος να οδήγησε για πρώτη φορά αυτό το ωραίο αυτοκίνητο, όμως ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου θα είναι ο Κωνσταντίνος Βασάλος τελικά. Μάλιστα, αφού το πηγαίνει η τζιπάρα του Βασάλου. Την εφορία ποιος την πληρώνει σε αυτό το αυτοκίνητο? Τώρα, λεπτομέρειες που να ξέρω, τα τέλη κυκλοφορίας. Μπορεί να το πουλήσει. Μπορεί να το πουλήσει. Μπορεί να το πουλήσει. Να το χαρίσει, να το δώσει, να το έχει. Εγώ ξέρω παρουσιάστρια που τη κάνανε δώρο τζιπ και μετά το πούλησε. Παλιότερα στο που γινόταν. Ναι, ναι, ναι. Στο επιάλτρα και. Πάντως παρατηρήσατε κάτι. Ότι ο Ντανούλης μου ψεύδιζε λιγάκι γιατί το δοντάκι του είναι σπαυμένο. Εγώ ανυπομονώ και το σημερινό επεισόδιο. Θα κάτσω να το δω. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό που θα παίξουμε. Και έχει τελείως διαφορετικό.